373 εκατομμύρια ευρώ, κυρίε και κύριοι, θα μπουν στα ταμεία του κράτου μέχρι και τι 30 Δεκεμβρίου από τη φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ενέργεια. Ο Στέφανο Σίσκο μαζί μα με τι λεπτομέρειε. Ακριβώ, Λίνα, όπω είπε και εσύ, 373 εκατομμύρια ευρώ καλούνται να καταβάλουν έω τι 30 Δεκεμβρίου η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για το ποσό που καθορίστηκε το προηγούμενο διάστημα ω υπερκέρδη από τον... στην ηλεκτροπαραγωγή από τον Οκτώβριο του 2021 έω και τον περασμένο ε, Ιούνιο. Και καλούνται να το καταβάλουν αυτό η ηλεκτροπαραγωγή, όπω είπαμε, μέχρι το τέλο του μήνα. Αυτά τα 373 εκατομμύρια ευρώ προστίθενται στα 2,5 δις που έχουν εισπραχθεί ε, από το μηχανισμό συγκέντρωσης ε, συγκέντρωση των υπερεσόδων από τον Ιούλιο έω και τον Νοέμβριο του 2022, με το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί από την ηλεκτροπαραγωγή ω υπερκέρδη. Να ξεπερνάει πλέον τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπω είπε σε δήλωσή του ο Υπουργό Οικονομικών ο κύριος Σταϊκούρα, και, και το νέο ποσό, τα 373 εκατομμύρια ευρώ, θα επιστρέψουν όπω και τα υπόλοιπα για τη στήριξη ε, των καταναλωτών έναντι στην ενεργειακή ακρίβεια ω επιδοτήσει για το ρεύμα. Τώρα, να σου πω ότι ο κύριο Σταϊκούρα έχει το απόγευμα το κρίσιμο ραντεβού με του τραπεζίτε. Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζε κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να σε καταλήξουν σε ένα μηχανισμό στήριξη των δανειοληπτών που επιβαρύνονται τα δάνειά του από τι συνεχεί αυξήσει των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζε ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Η κυβέρνηση ζητά από τι τράπεζε να πάρουν αυτή μέτρα για τη στήριξη των δανειοληπτών. Με τον Brandefer να συνεχίζουμε να δούμε πού θα καταλήξει η σημερινή συνάντηση, Λίνα.